Κύριε Γιακόπουλε, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και καλό δρόμο να έχετε. Είστε ένας νέος άνθρωπος και πάντα θέλουμε να δίνουμε τον λόγο και στους άλλους ανθρώπους για να δούμε τι είναι αυτό που κάνει ένα νέο άνθρωπο σήμερα. Είστε δικηγόρος, έτσι δεν είναι? Ναι, πολύ σωστά. Έχετε το επάγγελμά σας. Να θέλει να μπει στην πολιτική, να μπει σε αυτήν την μάχη. Ποια είναι τα πράγματα που τον επηρεάζουν για μια τέτοια απόφαση? Κοιτάξτε, θεωρώ ότι είναι χρέος κάθε πολίτη, πόσο μάλλον όταν είστε νέος, να ασχοληθεί με τα κοινά σε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, όπου ζούμε μια αδικία σε μια πολύ μεγάλη έκταση, νομίζω μια πρωτοφανής έκταση για τα ελληνικά δεδομένα. Αυτό ήταν κυρίως η κριτήρια δύναμή μου, να ασχοληθώ με τα κοινά, παρόλο που ανέκαθεν είχα στάσει πολιτική, απλά όχι... Και λόγω σπιτιού και λόγω παράδοσης ίσως? Όχι λόγω παράδοσης, λόγω συνείδησης κυρίως. Mm-hmm. Λόγω συνείδησης και ενσυναίσθησης. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, για αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, δεν πρέπει να μένουμε αμέτωχοι ή απλά να τα παρακολουθούμε. Να συμμετέχουμε για να τα διαμορφώνουμε, αυτό λέτε? Νομίζω ότι είναι επαφίεται μάλλον πλέον στις ενέργειες που θα κάνει ο κάθε πολίτης για να βελτιώσει το μέλλον του. Οι ενεργοί πολίτες είναι οι καλύτεροι πολίτες. Μάλιστα. Κύριε Γιακόπουλε, είμαστε σε μια Καστοριά η οποία έχει συρρυκνωθεί πληθυσμιακά, όπως καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό και σε αυτές τις εκλογές η Καστοριά μετά από πολλά χρόνια, 1981 ήταν η τελευταία φορά που η Καστοριά έκανε ως μονεδρική περιφέρεια εκλογές. Από το 1985 και μετά ήμασταν αδιεδρικοί. Πέρασαν λοιπόν πάρα πολλά χρόνια, για να επανέλθουμε να πάμε πίσω πολλά χρόνια. Αυτό τι σημαίνει για την δική μας περιοχή, κύριε Γιακόπουλε, πώς το βλέπετε εσείς? Νομίζω ότι η κατάσταση, αν όχι δραματική, έχει ξεφύγει πάρα πολύ. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, έτσι. Δηλαδή, δεν γίνεται από μόνο του. Αυτό είναι θέμα πολιτικών. Mm-hmm. Είναι θέμα πολιτικών και πολιτικών επιλογών. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα προκειμένου να κρατήσουμε τους νέους, να κάνουμε τα πάντα προκειμένου να επιστρέψουν οι νέοι που έχουν φύγει, να κρατήσουμε αυτούς που έχουν μείνει, να κάνουμε τα πάντα προκειμένου να μειώσουμε τα ποσοστά της ανεργίας, που ξεπερνούν το 55% πλέον. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να μην βάζουν τα μαγαζιά λουκέτα. Πρέπει να σώσουμε την οικονομία του τόπου. Αυτό θα γίνει μόνο με σοφές επιλογές και οργάνωση. Πάμε λοιπόν σε μια εκλογική μάχη, κύριε Γιακόπουλε, και καταλαβαίνετε, με μονοεδρική την Καστοριά θα παλέψουν κόμματα, θα παλέψουν πολιτικές, θα παλέψουν πρόσωπα. Ποια πρέπει να είναι τα κριτήρια για σας που δίνετε αυτόν τον αγώνα από αυτή τη θέση πια? Δεν σας άκουσα, επαναλάβετε. Πάμε λοιπόν σε μια εκλογική μάχη που έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, με μονοεδρική την Καστοριά. Θα είναι μια μάχη προσώπων, θα είναι μια μάχη κομμάτων, θα είναι μια μάχη ιδεών. Τι από όλα θα είναι αυτό που θα ζήσουμε στην Καστοριά σε λίγο καιρό? Νομίζω ότι είναι όλα αυτά που αναφέρατε. Νομίζω ότι ο πολίτης της Καστοριάς θα πρέπει κυρίως να έχει στο μυαλό του, σχετικά με το τι θα ψηφίσει, έτσι, το καλό αυτού του τόπου. Θα πρέπει να δει, να μην είναι με παροπίδες. Η εποχή μας δεν σηκώνει άλλες παροπίδες. Πρέπει να συγκρίνει τα προγράμματα και την αποτελεσματικότητα των προσώπων. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας. Θα πρέπει να επαναφέρουμε τα έργα των υποδομών τα οποία έχουν καταργηθεί. Θα πρέπει να ενισχύσουμε το πρωτογενή τομέα, θα πρέπει να ενισχύσουμε τον τουρισμό. Όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν γρήγορα και άμεσα. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για καθυστερήσεις και αναβλητικότητες. Το πανεπιστήμιο. Θα πρέπει να ξαναδημιουργήσουμε τα τμήματα που καταργήθηκαν. Το ένα τμήμα που καταργήθηκε από το πανεπιστήμιο και τα δύο διετή. Αυτά είναι που θα φέρουν κόσμο στην περιοχή μας. 4.000 φοιτητές υπολογίζεται ότι θα είχαμε στην Καστοριά αν λειτουργούσαν τα πανεπιστήμια
που η προηγούμενη κυβέρνηση mm-hmm. είχε ιδρύσει. Τα τμήματα των πανεπιστημίων. Όλα αυτά πρέπει να ξαναγίνουν και γρήγορα. Υπάρχει στην Καστοριά όμως και η λεγόμενη παραδοσιακή ψήφος. Πιστεύετε η Καστοριά κάνει, μπορεί να κάνει την υπέρβαση? Μένει εκεί, θα το δούμε βέβαια στην πραγματικότητα. Αυτό θα το δούμε στις κάλπες, κύριε Νατσούλη. Το θέμα είναι πλέον ότι δεν νομίζω να έχουμε την πολυτέλεια της παραδοσιακής ψήφου. Γιατί όπως έχετε πει και εσείς, είναι πλέον μονοεδρική έδρα. Αυτό δείχνει καθαρά την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η περιοχή μας. Νομίζω η παράδοση δεν βοηθάει πλέον. Λοιπόν, την ευθύνη στο τέλος την έχει ο πολίτης. Αυτό έχω να πω εγώ. Ο πολίτης θα πρέπει να αποφασίσει ποια θα είναι η μοίρα του και ποιο θα είναι το μέλλον του. Νέοι άνθρωποι λοιπόν που εν πάση περιπτώσει είναι λιγότεροι στον νομό μας πια όντως, όταν το εργατικό δίνει στοιχεία και λέει ότι ένας στους δύο νέους δεν μπορεί να βρει σήμερα δουλειά στην Καστοριά, κάτι πρέπει να γίνει. Το κράτος βέβαια δεν χτίζει εργοστάσια από την άλλη για να μπορεί να καλύψει τέτοιες ανάγκες. Άρα τι πρέπει να γίνει στην περιοχή μας, με δεδομένο και τον κλάδο της Γούνας, κύριε Γιακόπουλε, ο οποίος μέχρι στιγμής είναι καταπαγωμένος, την ώρα βέβαια που έχουμε δύο εκθέσεις Γούνας σε εξέλιξη στο Μιλάνο και στο Χονγκ Κονγκ, αλλά από την άλλη δεν έχουμε πελάτες να πουλήσουμε. Έχουμε μπλέξει άσχημα με αυτή την ιστορία. Πώς πρέπει να γίνει λοιπόν όλο αυτό το σχέδιο? Τι πρέπει να γίνει εδώ για να προσελκύσουμε πραγματικά αυτό που ονομάζουμε και ορματιζόμαστε όλοι επενδύσεις? Είναι σαφές ότι η στήριξη του κλάδου της Γούνας που καταστράφηκε από τον πόλεμο κυρίως, έτσι, είναι μονόδρομος. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ο κλάδος της Γούνας πρέπει να στηριχτεί, πρέπει να δημιουργηθεί ειδικό πρόγραμμα για την ανεργία των γουνεργατών, να στηριχτούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και όλα αυτά πρέπει να γίνουν με σοβαρότητα και όχι με λόγια του αέρα και εξαγγελίες που δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα και γίνονται μόνο για ψηφοθυρικούς λόγους. Τέλεια. Λοιπόν, κύριε Γιακόπουλε, προφανώς όμως θα έχουμε όλο το χρόνο από εδώ και μπροστά να μιλήσουμε για εξειδικευμένα πράγματα. Μόλις προκηρυχθούν βέβαια εκλογές. Σαν ψηφοδέλτιο θα κινήσετε μαζί, θα κινήσετε παντού μαζί? Πώς το σκέφτεστε? Νομίζω, και όχι νομίζω, είμαι βέβαιος ότι το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ είναι... είμαστε μια ομάδα. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα παρά μόνο το καλό της Καστοριάς. Θα συνεργαστούμε και οι τρεις μαζί για το καλύτερο αποτέλεσμα που θα αφορά την περιοχή. Δεν έχει κανένας προσωπικό κίνητρο, παρά μόνο στο μυαλό μας είναι να βοηθήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε τον τόπο μας. Μάλιστα. Λοιπόν, καλή πορεία, καλό αγώνα και σε εσάς, κύριε Γιακόπουλε. Μπαίνετε πρώτη φορά σε μια εκλογική μάχη, δεν το έχετε ξανακάνει? Όχι, δεν το έχω ξανακάνει ποτέ. Είναι παρθενική σας φορά. Έτσι ακριβώς. Οπότε πραγματικά καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε βεβαίως στην κανονική εκλογική περίοδο, προεκλογική περίοδο. Καλή σας ημέρα. Εννοείται. Να είστε καλά. Γεια σας.